Πριν ακόμα ακυρωθεί από τη Βουλή η σύμβαση για την πώληση του λιμανιού της Οικουμενίτσας, άγνωστο με ποια εντολή και με ποια απόφαση, έκλεισε τμήμα του πάρκινγκ στην Παραλιακή και απαγορεύτηκε η στάθμευση. Τώρα, όσον αφορά την προηγούμενη ενημέρωση, δηλαδή αν αυτό είχε προηγηθεί της αποφάσεως, αυτό θα μας το πει ευθύς αμέσως ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτείας, ο κύριος Θωμάς Πιτούλης, τον οποίον έχουμε κοντά μας. Κύριε Πιτούλη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι που δεν το περίμενε η τοπική κοινωνία ή είχε προηγηθεί κάποια ενημέρωση, κύριε Πιτούλη, όσον αφορά το κλείσιμο του τμήματος του πάρκινγκ στο παραλιακό μέτωπο. Κοιτάξτε να σας πω. Χτες ενημερώθηκα από πολίτες της Οικουμενίτσας ότι μία έκπληξη μας περίμενε για το ένα κομμάτι του λιμενοβραχίωνα του παλιού λιμανιού της Οικουμενίτσας, το οποίο σφραγίστηκε για να μην υπάρχει πρόσβαση από τους κατοίκους ή τους χρήστες για να μπορούν να σταθμεύσουν. Έκανα μία σειρά επαφών σήμερα και αναδεικνύεται ότι κλείνει για να γίνουν επισκευές στους λιμενοβραχίωνες από τον νέο χρήστη της Χερσαίας Ζώνης και του λιμανιού της Οικουμενίτσας, δηλαδή από τον όμιλο του Γκριμάλντι. Βέβαια, κατόπιν ποινού εντολή και χωρίς ακόμα, σήμερα κυρώνεται η σύμβαση παραχώρησης, ούτε να έχει γίνει ΦΕΚ, είδαμε το πρόσωπο του σκοπού εκμετάλλευσης των δεδομένων που δίνονται προς την ιδιώτη για 50 χρόνια. Δυστυχώς, για μας ήταν μια έκπληξη και θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει άμεσα να αναιρεθεί και θα πρέπει να συνεννοηθούμε τέλος πάντων πώς την τοπική κοινωνία, τους τοπικούς κατέχοντες θα αντιμετωπίσει αυτή η εταιρεία κατά την εδώ της διαμονή και ενεργοποίηση. Κύριε Πιτούλη, γνωρίζω πάρα πολύ καλά, όπως γνωρίζουν και οι πολίτες, ότι είστε άνθρωπος που δεν μασάτε τα λόγια σας και λέτε την αλήθεια έτσι όπως την έχετε εσείς ξεκάθαρα στο μυαλό σας, χωρίς να προσπαθείτε με μισόλογα να αποφύγετε οτιδήποτε. Τι σημαίνει αυτή η ιδιωτικοποίηση, διότι καλές οι επενδύσεις σε κάθε τοπική κοινωνία. Η ιδιωτικοποίηση όμως, όπως το είπατε λίγο πριν κι εσείς μόνο σας, εδώ έχει δείξει τα σκληρά δόντια, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε να σας πω. Θεωρώ ότι όταν ένας επενδυτής, ένας επιχειρηματίας, ο οποίος προσδοκά στο κέρδος και θεμητό είναι, δεν είμαι αντίθετος σε αυτό, θα πρέπει να αφουγκραστεί την τοπική κοινωνία, να συνεννοηθεί με τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας, στους οποίους μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ. Βέβαια, όχι ότι έχω καμιά πρεμούρα να με ρωτήσει όχι, γιατί από τη στιγμή που δεν ρωτήσει, και εγώ θα κάνω τη δουλειά μου όπως έχω μάθει τόσα χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θεωρώ όμως ότι όταν ένας επιχειρηματίας έρχεται να ενεργοποιηθεί σε μια περιοχή, το πρώτο που έπρεπε να επισκεφτεί ήταν το Δήμαρχο. Δεν λέω για μένα. Και σε μένα κάποια στιγμή. Θυμάμαι στην αρχή όταν συζητήθηκε ότι το πλειοψηφικό πακέτο το πήγε προς τον κύριο, την εταιρεία του κυρίου Γκριμάλντι, μας είχαν πάρει τηλέφωνο και είχαν πιστοποιήσει για τις 17 Νοέμβρη ότι θα κάναμε το πρώτο ραντεβού για να γίνει μία συζήτηση. Δυστυχώς, αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Ποτέ. Και θεωρώ με κανέναν φορέα μέχρι σήμερα πλην των κρατούντων του λιμένα. Μάλιστα. Άρα απ' έξω η τοπική κοινωνία. Κρατούμενο. Αν εμείς δεν εκφράζουμε την τοπική κοινωνία, ο Δήμαρχος και εγώ, δεν σωστά. Ξέρω ότι τον εκφράζονται κάποιοι διορισμένοι στις θέσεις τις αντίστοιχες σε άλλους χωρίς. Θέλω λίγο να σταθώ και στην διάρκεια ομιλίας του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του κυρίου Βαρβιτσιώτη, στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, όπου μιλώντας για το ζήτημα αυτό επεσήμανε ότι μέσω της σύμβασης παραχώρησης επιτυγχάνεται, όπως είπε ο ίδιος, μια τεράστια παρέμβαση υπέρ των συμφερόντων του Δήμου, καθώς το παραλιακό μέτωπο 6.000 στρεμάτων του λιμανιού της Οικουμενίτσας παραχωρείται πλέον στο Δήμο, γεγονός το οποίο ήταν πάγια διεκδίκηση της πόλης εδώ και πολλές δεκαετίες. Θέλω να μου πείτε αν αυτό το πιστεύετε, έτσι όπως το έθεσε ο Υπουργός.
Προσέξτε, δεν παρακολούθησα την ομιλία καθόλου. Έχω εμπιστοσύνη στον Δήμαρχο ότι θα προασπιστεί τα συμφέροντα του Δήμου, άλλως δεν κάναμε για την αυτοδιοίκηση, και περιμένω εν αγωνίως όταν γυρίσει, αν δεν είναι στην Οικουμενίτσα, που δεν είναι, νομίζω έχει πάει στην να παρακολουθήσει την Επιτροπή, εν αγωνίως να μου πει την άποψή του γιατί συζητήθηκε και τι μέλη γενέστε. Και μετά θα τοποθετηθώ αναλόγως. Μάλιστα. Με την ευκαιρία που σας έχουμε κοντά... Προτρέχω, εντάξει. Όχι, όχι. Με την ευκαιρία που σας έχουμε κοντά μας, κύριε Πιτούλη, είστε εκ νέου υποψήφιος, αντιπεριφερειάρχης στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, εκ νέου υποψήφιος στην Περιφέρεια. Τι ετοιμάζεστε να μου πείτε? Εγώ ετοιμάζομαι να σας πω καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Είμαι υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος. Έτσι. Γιατί αυτό ήθελα να πω. Κάθε εκλογική μάχη είναι λες και ξεκινά πάλι από την αρχή. Το θεσμό του αντιπεριφερειάρχη τον διαχειρίζεται αποκλειστικά ο Περιφερειάρχης. Ορίζει αντιπεριφερειάρχες στις περιφερειακές ενότητες και όχι χωρικός που λέγεται, γιατί το χωρικός έχει καταργηθεί προπολού μετά από την νομοθεσία, κατεφημισμών λέγεται, και θεματικούς. Είναι στη διαχείριση του Περιφερειάρχη. Εγώ έχω δώσει τα χέρια με τον κύριο Βαχρημάνη, κατεβαίνω μαζί του για άλλη μια φορά, διεκδικώ την ψήφο της Θεσπρωτείας, αν πιστεύει ότι μπορώ να την εκπροσωπήσω. Για έναν και παραπάνω λόγο αυτή τη φορά, γιατί η Θεσπρωτεία έχει γίνει και μονοεδρική και ίσως χρειάζεται στο τιμόνι, εκτός από τον βουλευτή, και κάποιους άλλους που μπορούν να διεκδικήσουν πράγματα για τον νομό μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή επιτυχία, κύριε Πιτούλη. Σας ευχαριστώ και καλά που αναδείξατε και το θέμα, γιατί η Οικουμενίτσα χρειάζεται συμπαραστάτες από παντού. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Απόγευμα.